Περισσότερη ζωή αποκτά το γυμνό του Δήμου Ερέτριας. Η Δημοτική Αρχή, μετά την πάυση βασικών λειτουργιών από τον Καλλικράτη, αποφάσισε να το ενισχύσει, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες. Έτσι, οι κάτοικοι δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνουν Αμάρινθο ή Ερέτρια για ένα απλό έγγραφο. Το πρωί, στο κοινοτικό κατάστημα, βρέθηκε ο Δήμαρχος Νίκος Γουρνής, ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αμαρινθίων, ο Δημήτρης Αργύρης, ο Πρόεδρος του χωριού Γιώργος Χαϊνάς, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βούλα Αμερικάνου, ο προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών Σταύρος Κότρογιάννης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Ζαχαριάς. Σήμερα βρισκόμαστε στο γραφείο της τοπικής κοινότητας του Γυμνού, στο αναβαθμισμένο γραφείο της τοπικής κοινότητας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις γίνονται πραγματικότητα στις πρώτες 20 μέρες ως Δημοτική Αρχή. Αναβαθμίζουμε το γραφείο της τοπικής κοινότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες μας, στους συμπολίτες μας, στο γυμνό να μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα, να μην χρειάζονται να μετακινούνται είτε στην Αμάρινθο είτε στην Ερέτρια, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση και στους δημότες μας και να τους απαλλάξουμε και από έξοδα και καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεσμευτήκαμε πραγματικά, έχοντας πόνο ψυχής για το κοινοτικό κατάστημα στο Γυμνό, το οποίο υπολειτουργούσε τα τελευταία χρόνια, γίνεται πράξη τον πρώτο μήνα της Δημοτικής Αρχής. Θα μου πείτε, ήταν κάτι τόσο δύσκολο ή κάτι το οποίο χρειαζόταν φοβερές ενέργειες? Όχι. Ήταν κάτι, θεωρώ, απλό, αλλά πολλές φορές τα απλά, κυρία Καραγιάννη, είναι και τα δύσκολα. Οπότε αυτό το απλό πράγμα καταφέραμε να το υλοποιήσουμε μέσα σε ένα μήνα, να κάνουμε κάποια απλά πράγματα έτσι ώστε οι δημότες του Δήμου μας να μην είναι δημότες δύο κατηγοριών. Τους αντιμετωπίζουμε όλοι με το ίδιο πνεύμα, με την ίδια φιλοσοφία και θέλουμε όλοι να έχουν τις ίδιες δυνατότητες στις υπηρεσίες του Δήμου μας. Με τη βοήθεια του Δήμου, ευχαριστούμε το Δήμο Ερετρίας που αναβαθμίζει το γραφείο μας. Καλωσορίζουμε την αναβάθμιση του κοινοτικού καταστήματος, γιατί μετά του κοινοτικού καταστήματος Γυμνό, γιατί μετά τον Καλλικράτη οι αρμοδιότητες των κοινοτήτων είναι περιορισμένες. Με την τοποθέτηση υπαλλήλου διεκπαιρέωσης υποθέσεων πολιτών θα δοθεί δυνατότητα στην παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, πληροφόρησης των πολιτών, όπως επίσης και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Εργάστηκα στο κοινοτικό κατάστημα για 25 περίπου χρόνια και με τον Καλλικράτη υπήρχαν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές που προέκυψαν, αφαίρεσαν από το γραφείο της κοινότητας εδώ, όπως και από όλες τις άλλες κοινότητες, κάποια μέρη που ο πολίτης, ο δημότης εξυπηρετεί το. Αυτό τώρα σήμερα επανέρχεται με καλύτερο τρόπο, με άμεση εξυπηρέτηση, δηλαδή θα υποβάλει ο πολίτης την αίτηση και άμεσα θα τελειώνει και το αίτημά του με την παραλαβή του έκαστο αντικειμένου που ζητάει.